Θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Βορύδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αρκετά θέματα, θα πάμε και στα θέματα του Υπουργείου. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο για τη συζήτηση που γίνεται για το κομμάτι της, αν θέλετε, των αποκαλύψεων οι οποίες έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας, για τις αντιδράσεις τις οποίες βλέπω από την πλευρά του κυρίου Παπά, του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο είχαμε και μία ομιλία του κυρίου Καμένου. Μάθαμε ότι τελικά οι ανεξάρτητες Έλληνες δεν κλείνουν, φαίνεται ότι τα μαγαζάκια ανοίγουν συνεχώς. Θέλω ένα σχόλιο σε αυτό, γιατί βλέπω λίγο όλη αυτή η ιστορία να είναι σε μια λογική περί άλλων τριβάζουμε, και βλέπω και μια λογική η οποία λέει ότι θεωρείται λίγο φυσιολογικό, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κύριος Παπάς να συνομιλεί με έναν επιχειρηματία για να κανονίσει δικές του υποθέσεις. Θεωρεί φυσιολογικό ο κύριος Καμένος να παίρνει τηλέφωνα για να παραμβάνει σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την έρευνα της δικαιοσύνης. Έχουμε χάσει λίγο, νομίζω, κάποιες σταθερές σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, εδώ το θέμα το οποίο ανακύπτει, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ ευρύτερο. Και αυτό το οποίο ξεκίνησε ως η κορυφή του παγόβουνου, που ήταν η σκευωρία για την υπόθεση Νοβάρτης, που φαίνεται πια και τεκμηριώνεται από κάθε πλευρά το τι έχει συμβεί, φαίνεται λοιπόν ότι δεν είναι μόνο η υπόθεση Νοβάρτης, αλλά είναι μία σειρά υποθέσεων. Είναι η υπόθεση Γεννόπουλου, είναι άλλες υποθέσεις στις οποίες έκανε αφαιρθεί ο κ. Αθανασίου, είναι η υπόθεση του Καμένου με την παρέμβαση στην εισαγγελέα για να τις κανονίσει ραντεβού με ισοβίτη, είναι η υπόθεση η δική σας Τζένος Κουρτάκης με παρεμβάσεις της συζύγου του κυρίου Υπουργού Καμένου προκειμένου να διατάσει συλλήψεις και να εποπτεύει τον τρόπο εκτέλεσης της αυτοφόρου διαδικασίας, λες και αναφέρονται σε κάποια υπερκείμενη αρχή η ανώτερη αυτή αξιωματική. Εδώ θέλω μια παρένθεση, γιατί είπε και ο κύριος Καμένος σήμερα, έχει κάνει και μια ανακοίνωση η κυρία Τζούλη, και επειδή είστε και δικηγόρος, θέλω και την δική σας άποψη. Εγώ έχω ζητήσει και την άποψη και του Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι δυνατόν ένας δικηγόρος έχει το προνόμιο να δέχεται τους άνδρες της, έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον από τους διαλόγους, να δέχεται τους άνδρες του τμήματος εκβιαστών στο γραφείο της? Συνηθίζεται οι δικηγόροι να μιλάνε με 6 αξιωματικούς, και στην τελική ανάλυση ένας υποστράτηγος ο οποίος λέει ότι αν δεν τους πιάσουμε αυτούς θα την μπιπ, για να μην πω, να μην πω τη λέξη τώρα, δεν χρειάζεται. Είναι, αν θέλετε, η συνήθις διαδικασία που ακολουθείται από τους δικηγόρους? Γιατί θα ήθελα να το ξέρω εγώ αυτό. Λοιπόν, σας λέω ότι και εδώ τα μιλάμε και με τα λόγου γνώσεως. Έτσι, εγώ δικηγορώ δεκαετίες, 2,5 δεκαετίες. Προφανώς έχω εμπλακεί σε αυτόφορες υποθέσεις. Έτσι, είτε υπερασπιζόμενος είτε ως πολιτικός ανάγων. Πάντως δεν μου έτυχε ποτέ να μου δίνει αναφορά ο οποιοσδήποτε αστυνομικός για ότι έχει πράξει και ότι δεν έχει πράξει. Ποτέ δεν έχει συμβεί. Και δεν διανοήθηκα και ποτέ να υποδείξω σε οποιοδήποτε αστυνομικό το πώς θα ενεργήσει. Και δεν διανοήθηκα και ποτέ να κάτσω, ας πούμε, να παίρνω τηλέφωνα και να λέω ότι να μου δίνουν αναφορά οι αστυνομικοί για το τι κάνανε και τι δεν κάνανε. Και αν πάμε και στο συγκεκριμένο, εγώ διαρωτώ με πώς μια υπόθεση, η οποία ήταν προφανώς μια υπόθεση κομματικής διαφημίσεως, δέχτηκε η αστυνομία να τη χειριστεί το τμήμα εκβιαστών. Μια υπόθεση κομματικής διαφημίσεως. Έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχουν θέματα. Διότι δεν μπορεί να διαλέγει ούτε τους αστυνομικούς που σου αρέσουν, ούτε τα τμήματα που θα χειριστούν την υπόθεσή σου, διότι αυτό είναι μια ευθεία παρέμβαση στον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνεται η διοικητική ύλη στην αστυνομία. Αυτά όλα ακούγονται, ή παραδείγματος χάρη, η συζήτηση το υπόθεση Μιονή. Λοιπόν, στην υπόθεση Μιονή εμφανίζεται ένας ιδιώτης, ο οποίος έχει μια αντιδικία με μια εφημερίδα, με έναν ιδιώτη. Εμφανίζεται ένας ιδιώτης, ο οποίος ζητά παρέμβαση από την κυβέρνηση. Λοιπόν, δηλαδή τι λέει? Εγώ θέλω να μου διασφαλίσετε, επειδή έχω υποθέσεις, ότι θα δικαστώ δίκαια. Σωστά. Εγώ να δεχτώ ότι ως εκεί υπάρχει μια αγωνία, δικαιολογημένη, αδικαιολόγητη, κρίνεται, και εκεί τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση? Να πει, ακούστε κύριε, μην στεναχωριέστε,
Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι ανεξάρτητη. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα λειτουργεί. Θα δικαστείτε και θα δικαστείτε δίκαια και θα αποδοθεί η δικαιοσύνη. Ανταυτού, αρχίζει μια τρομερή συζήτηση. Ναι, αλλά για να το τακτοποιήσουμε το θέμα, ξέρετε, πρέπει να τακτοποιήσετε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχετε μια διαφορά με έναν εκδότη. Από πότε ξαφνικά η κυβέρνηση γίνεται διαμεσολαβητής μεταξύ ιδιωτικών διαφορών ενός επιχειρηματία με έναν εκδότη και μάλιστα συνδέοντάς του ανταλλακτικά με την παροχή κάποιων διευκολύνσεων στον χώρο της δικαιοσύνης. Και εν συνεχεία, από πότε ένας υπουργός παίρνει ένα αεροπλάνο και πάει σε μια τρίτη χώρα για να κάνει μια συνάντηση με αυτόν τον ιδιώτη, όπου εν συνεχεία λέγονται αυτά τα οποία λέγονται και καταγράφονται γιατί όπως καταγράφονται, και εν συνεχεία ο συγκεκριμένος υπουργός, ο κ. Παπάς, παίρνει τη θέση ότι αυτό είναι προϊόν σειραφής, δηλαδή είναι πλαστογραφημένο. Αλλά για αυτό το οποίο έλεγε και τα έλεγε σε εθνική μετάδοση στα κανάλια, ότι δηλαδή αυτό είναι ένα προϊόν σειραφής και έχουν πλαστογραφήσει και ποτέ αυτός δεν είπε τέτοια πράγματα για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, δηλαδή ότι είναι πολλά τα λεφτά και ότι ο Παπαγγελόπουλος είχε δική του ατζέντα και ότι ήταν άλλη από την ατζέντα του κεντρικού μαγαζιού. Αφού λοιπόν τα έχει πει όλα αυτά, μας λέει ότι δεν αναφερόταν στον κύριο Παπαγγελόπουλο, γιατί είναι προϊόν σειραφής, και ότι αναφερόταν στον κύριο Σαμαρά, αρχικός, μετά στον κύριο Παπασταύρου, μετά γενικός στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ξέρετε, το βασικό ερώτημα σε όλη αυτή την ιστορία είναι. Και ότι... όλο αυτό, με συγχωρείτε, ναι, κύριε Τζένο, αν εμένα μου είχαν υποκλέψει μια συνομιλία, την οποία κιόλα συνομιλία την υποκλαπήσα, την είχαν πλαστογραφήσει, την είχαν κάνει κοπτογραφική, εγώ θα είχα πάει χτες να καταθέσω μήνυση στον εισαγγελέα. Έχετε δίκιο. Χτες θα είχα πάει για να περαστώ τον εαυτό μου. Όταν μου λέγανε κιόλα, όταν φαίνεται για τη συνομιλία, αυτό προκύπτει. Είναι ότι εγώ γνωρίζω ότι υπάρχουν δωροδοκίες, ότι εγώ γνωρίζω ότι υπάρχουν παράνομα χρήματα στην κυβέρνηση, ότι ένας συνάδελφός μου και μάλιστα ο αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης για τη διαφθορά, αυτός ο άνθρωπος εμπλέκεται σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θα μου αποδίδανε τέτοια πράγματα που δεν τα είχα πει ποτέ και θα ήταν προϊόν σειραφής. Εγώ θα καθόμουν να του κοιτάω. Ωραία. Εδώ θέλω λοιπόν, λέτε κάποια θέματα τα οποία είναι αυτονόητα. Η απάντηση σε αυτό. Και αυτό είναι δηλαδή, θέλω να σας πω και συνεχεία ότι ο κύριος Παπάς έλεγε και ψέματα. Δεν είναι δηλαδή ότι απλώς κάνει την αρχική πράξη, λέει αυτά που λέει, αλλά εν συνεχεία λέει και ψέματα. Και ψεύδεται ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ένα, εν πάση περιπτώσει, προβεβλημένο και σημαίνον στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι ψεύδεται, γιατί μετά ανασκευάζει και όλα αυτά. Βγαίνει και λέει ότι ναι, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Ποια πολιτική ευθύνη? Αυτός υποτίθεται ότι είναι θύμα πλαστογραφία. Έχουν πολιτική ευθύνη τα θύματα πλαστογραφίας ή ευθύνη αν έχουν τα θύματα πλαστογραφίας? Δηλαδή τον καημένο τον άνθρωπο αυτό, ο άλλος και του παραχάραξε το έγγραφο και το έκανε πλαστό και τον έβαλε να λέει πράγματα που δεν έχει πει ποτέ, και έχει και ευθύνη ο παπάς την οποία αναλαμβάνει? Και προσέξτε, έχουμε και το άλλο μετά. Είναι αυτά τα οποία αποτυπώσατε εσείς, τα οποία ουσιαστικά αναγνώρισε ο κ. Παγγελόπουλος. Τον κύριο Καμένο, παρουσία του Πρωθυπουργού, να υποδεικνύει τον Παπαγγελόπουλο να ενεργήσει στον τότε προϊστάμενο του πρωτοδικείου, τον κύριο Ζαγοραίο, προκειμένου εσείς να συλληφθείτε. Αυτό λοιπόν εμέσως το αναγνωρίζετε από τον κύριο Παπαγγελόπουλο σε εκπομπή, και εν συνεχεία ο κύριος Καμένος βγαίνει και λέει ότι αυτά ουδέποτε υπόθηκαν. Δηλαδή λέει ψέματα ο κύριος Παπαγγελόπουλος, αυτό λέει ο κύριος Καμένος, λέει ψέματα. Εκεί γεννιέται ένα ζήτημα, γιατί να πει ψέματα ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Και γιατί δεν τον μηνύει τον κύριο Παπαγγελόπουλο, αφού λέει ψέματα. Και γιατί δεν τον μηνύει. Απλά πράγματα. Γιατί δεν πάει στη δικαιοσύνη να τον μηνύσει? Αυτά τώρα ακούστε. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος του εξής. Να χαθούμε, γιατί είναι πάρα πολύ πυκνό το υλικό και σωρευτικό και μαρτυράτη. Στις λεπτομέρειες. Σωστό. Ναι. Το οποίο στην τελευταία ανάλυση, οι λεπτομέρειες θα πρέπει να αποτελέσουν ένα αντικείμενο εξέτασης. Ορισμένες υποθέσεις εξετάζονται την προκαταρτική και θα πάει στο πόρισμά της. Ορισμένες άλλες δεν έχει ακόμα επιληφθεί η Βουλή και η δικαιοσύνη και πρέπει να επιληφθεί. Όμως, αυτό το οποίο βγαίνει σαν ένα γενικό περίγραμμα και βγαίνει τεκμηριωμένα, είναι ότι υπήρχε ένας οργανωμένος μηχανισμός παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη, προκειμένου αυτός ο μηχανισμός είχε πλήρως εργαλειοποιηθεί για να αντιμετωπίζονται
και να σοφρονίζονται και να τιμωρούνται και να διώκονται όσοι θεωρούν το εχθροί του καθεστώτος. Ήσασταν εσείς, κύριε Τζένο, εχθρός του καθεστώτος. Μάλιστα. Σας θεωρούσε έτσι το συγκεκριμένο μαγαζί. Μάλιστα. Ωραία. Έπρεπε να ενεργοποιηθεί ένας διοικητικό-δικαστικός μηχανισμός προκειμένου εσείς να εξοδοθείτε. Και εκεί με την επικουρία των φιλικών προς το ΣΥΡΙΖΑ μέσω. Δηλαδή, δολοφονία χαρακτήρα, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί εν συνεχεία ο οποιοσδήποτε πολίτης θα έβλεπε τη δίωξή σας, όταν είχε προηγηθεί η δολοφονία χαρακτήρα, θα έλεγε καλά του κάνουν. Άρα έχουν πέσει τα αντανακλαστικά της άμυνας. Δεν έρχεται κανείς να σας υπερασπιστεί. Ακόμα και η αντιπολίτευση τότε, και να θέλει να σας υπερασπιστεί, γιατί βλέπει το άδικο που σας γίνεται, δεν μπορεί να σας υπερασπιστεί, γιατί ήδη έχετε απαξιωθεί μέσα από τον επικοινωνιακό και προπαγανδιστικό μηχανισμό των μέσων. Αφού λοιπόν έχετε απαξιωθεί, εσείς, ο Βιεννόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Κουρτακής, προφανώς οι πολιτικοί τους αντίπαλοι, ο Σαμαράς, ο Γεωργιάδης, ο Στουρνάρας, αφού έχει γίνει όλο αυτό, εν συνεχεία κινούνται τα γρανάζια, τα διοικητικοδικαστικά, προκειμένου να γίνουν διώξεις, να φοβηθούν, να τρομοκρατηθούν ή και ακόμα να οδηγηθούν σε δικαστήρια και σε στημένες δίκες και σε στημένες διώξεις αυτό οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν, αν το αντιμετωπίσουμε ότι, εντάξει παιδί μου, με δύο προσεγγίσεις ή έναν μυθριδατισμό, δηλαδή, εντάξει, τα έχουμε συνηθίσει όλα αυτά. Άρα δεν έχει καμία σημασία. Είτε με τη λογική του, εντάξει, γίνανε, αλλά τους απεδόθη η πολιτική ευθύνη, τους καταδίκασε ο κόσμος, έφυγαν από την κυβέρνηση, σφουγγάρει λοιπόν. Ναι, αλλά και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει πρόβλημα. Σημαντικό, γιατί και οι δύο προσεγγίσεις αυτές είναι σφαλμένες. Εγώ θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο. Ας αφήσουμε λοιπόν την υπόθεση του κυρίου Μιονία, ας αφήσουμε και την υπόθεση των αποκαλύψεων των παραπολιτικών. Εγώ θέλω να μπω λίγο στην ουσία της αντίδρασης, διότι όλα αυτά θεωρούνται φυσιολογικά. Να θυμίσω κάτι άλλο το οποίο δεν έχει διαψευστεί ποτέ. Θυμίζω ένα διάλογο σε Υπουργικό Συμβούλιο μεταξύ του κυρίου Καμένου, ενώπιον του τότε Πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Καμένου με τον κύριο Κοτζιά, με καταγγελίες για χρηματισμό και για βαλίτσες με 50 εκατομμύρια για την υπόθεση των Πρεσπών. Φαντάζομαι ότι οποιοδήποτε πρωθυπουργός, ο οποίος, αν θέλετε, αντιλαμβάνεται τον ρόλο του ως θεσμικό ρόλο, σε περίπτωση που γίνονταν τέτοιες καταγγελίες, θα έλεγε stop, σταματήστε, παρακαλώ πάρα πολύ τα πρακτικά στον εισαγγελέα για να βγάλει λύση. Αν λοιπόν δεν γίνεται αυτό σε κάτι το οποίο δεν έχει διαψευστεί ποτέ, ήταν δημοσιεύματα τα οποία βγαίνουν τότε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να περιμένει κανένας μια διαφορετική αντίδραση. Αυτός που λένε, φυσιολογικό είναι να βλέπουμε το Μιονί, φυσιολογικό είναι να παίρνουμε τηλέφωνο τους αξιωματικούς, φυσιολογικό είναι να παρεμβαίνουμε σε δικαστικές υποθέσεις ενώ είμαστε υπουργός άμυνας. Τίποτε από αυτά δεν είναι φυσιολογικό. Γιατί το λέω αυτό, να κάνω μερικές αναλογίες. Διανοείστε υπουργό της παρούσας κυβέρνησης να παίρνει αεροπλάνο για να πάει να συναντηθεί με ιδιώτη προκειμένου να δει το πώς θα διευθετήσει ζητήματα ιδιωτικών διαφορών? Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή εγώ δεν το διανοούμε αυτό. Διανοείστε υπουργό της παρούσας κυβέρνησης να παίρνει τηλέφωνο στις φυλακές να συνομιλεί με καταδικασμένους εμπόρους ναρκωτικών για να κανονίζει ραντεβού με την εισαγγελέα, ο υπουργός, ο άσχετος? Όχι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αυτό δεν επιτρέπεται να το κάνει κανένας υπουργός, έτσι. Ούτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν επιτρέπεται να το κάνει. Αλλά σας λέω όμως, αυτός είναι και άσχετος, μη εμπλεκόμενος υπουργός. Διανοείστε σύζυγο υπουργού, η οποία θα κανονίζει μία μήνυσή της, ποιο τμήμα θα την χειριστεί στην αστυνομία, και παίρνει τηλέφωνο για να λέει θα πάτε σε αυτή την αστυνομία και εν συνεχεία, αφού το κανονίσει αυτό, θα λέει ότι παρακαλώ να μου δίνετε και αναφορά πώς ακριβώς εκτελέστηκε η εντολή μου. Και αυτό το διανοείστε να το κάνει σύζυγος υπουργό της παρούσας κυβέρνησης. Στα μανταλάκια θα ήσασταν από το πρωί με αυτό το βράδυ. Στα μανταλάκια. Θα ήμασταν στα μανταλάκια, θα ήμασταν δικαίως και ευλόγως. Στα μανταλάκια και πολλοί θα κάνανε να μας έχουν όλους στα μανταλάκια έτσι. Διανοείστε υπουργό να βγαίνει και να λέει παρουσία του πρωθυπουργού. Στείλε παραγγελιά στον τάδε δικαστή να πάει να του συλλάβει. Να λέει σε έναν άλλο υπουργό. Και αυτά να γίνονται στη συζήτηση παρουσία του πρωθυπουργού. Θέλω να σας πω ότι από αυτά τίποτε δεν είναι κανονικό.
Δεν υπάρχει κάτι κανονικό σε αυτό. Υπάρχει προηγούμενο, υπάρχει ιστορικό προηγούμενο σε αυτή τη χώρα, ρωτάω εγώ. Όπου ένας υπουργός δικαιοσύνης και μάλιστα αρμόδιος για θέματα διαφθοράς να καταγγέλλεται από 4 διαφορετικούς και άσχετους μεταξύ τους ανώτατους και ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς ότι παρενέβαινε στο έργο του, ζητώντας αθώοι να κηρυχτούν ένοχοι ή να ασκηθούν διώξεις. Οι 3 εκ των 4 μάλιστα είναι ενεργεία, να θυμίσω. Με συγχωρείτε, έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό? Έχει να υπάρξει τέτοιο προηγούμενο ποτέ? Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι ο μυθριδατισμός, τον οποίο έχετε αναφέρει, τα θεωρεί όλα αυτά φυσιολογικά, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να επιμείνουμε για να μην είναι φυσιολογικά. Δεν είναι μια κανονική χώρα, κύριε Τζένο, δεν είναι μια κανονική χώρα. Και εγώ θα διακινδυνεύσω εδώ, αν μου επιτρέψετε, μια εξήγηση. Διότι αυτά τα δεν κατέχουμε τους αρμούς της εξουσίας. Αυτά τα πρέπει να βάλουμε και κανέναν φυλακή, προκειμένου να κερδίσουμε τις εκλογές. Αυτά τα πήραμε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχουμε την εξουσία. Αποτελούν μια συγκεκριμένη ιδεολογική βάση. Και αυτό στη βάση τους είναι ότι δεν υπάρχει σεβασμός στην αριστερή ιδεολογία, δεν υπάρχει σεβασμός στην αρχή της πραγματικότητα της διακρίσεως των εξουσιών και την αλληλοελέγχου των διαφόρων πυλώνων της εξουσίας, ώστε ακριβώς καμία εξουσία να μην έχει ολοκληρωτικά και απολυταρχικά χαρακτηριστικά. Το γεγονός ότι στο δημοκρατικό σύστημα διαμορφώνονται πράγματι αυτόνομοι αλληλελεγχόμενοι θεσμοί, οι οποίοι στόχο έχουν να περιορίσουν τη δύναμη της κυβέρνησης, ακριβώς αυτό βρίσκεται στον πυρήνα, ο περιορισμός της εκτελεστικής εξουσίας με δύο λόγια. Τόσο από την ομοθεσία, από την Βουλή, ένας περιορισμός, όσο και από τη δικαστική, όσο και από άλλους και ανεξάρτητους πυλώνες, όπως είναι οι ανεξάρτητες αρχές. Αυτός ο περιορισμός της εκτελεστικής εξουσίας βρίσκεται ακριβώς στον πυρήνα της λειτουργίας των συγχρόνων δυτικών δημοκρατιών. Άρα όταν λες όλα αυτά, στην πραγματικότητα τι λες, αυτό είναι προϊόν μιας αντίληψης. Η αντίληψη αυτή λέει, εγώ που είμαι η αριστερά έχω το απόλυτο δίκιο, εγώ είμαι η αριστερά ο μόνος γνήσιος εκφραστής των λαϊκών συμφερόντων, η νομιμοποίησή μου πηγάζει ότι εγώ εκφράζω τα λαϊκά συμφέροντα και κανένας άλλος, και άρα ό,τι με περιορίζει στην υλοποίηση του προγράμματος μου είναι ότι δεν κατέχω τους αρμούς εξουσίας, είναι ταξικός εχθρός, είναι υπόλοιμα της αστικής τάξης, είναι αντιδραστικό και πρέπει να φύγει από το μπροστά μου. Πρέπει να το εξαφανίσω, γιατί με εμποδίζει να υλοποιήσω το πρόγραμμά μου που εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι σωστό. Και όλα αυτά να θυμίσω σε μια περίοδο που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούσε και σε πολιτικό επίπεδο τις προηγούμενες κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα του δημοκρατικού πολιτικού τόξου, λέγοντας ότι αυτή έχει το περίφημο ηθικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους, με τα υπόλοιπα κόμματα, έτσι, γιατί αυτό έχει την αξία του. Διότι με το ηθικό πλεονέκτημα πήγαμε 4,5 χρόνια. Και αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω, είναι φανερώνει ακριβώς αυτού του τύπου την ολοκληρωτική αντίληψη. Όταν αντί να αντιπαρατεθούν ιδεολογικές αρχές, αντί να αντιπαρατεθούν πολιτικά και κυβερνητικά προγράμματα, η συζήτηση μεταφέρεται στη σφαίρα της ηθικής, όπου προσέξτε, πώς μεταφέρεται η σφαίρα της ηθικής. Δήθεν γιατί αυτοί είναι οι άμμομοι, άσπηλοι, καθαροί, που δεν κλέβουν, που δεν κάνουν οτιδήποτε, έτσι, ενώ όλοι οι άλλοι είναι διεφθαρμένοι. Προσέξτε, όχι να βρω τον συγκεκριμένο διεφθαρμένο που ενδεχομένως υπάρχει και μπορεί να υπάρξει σε οποιαδήποτε κυβερνητική μηχανή, κυβερνητικό μηχανισμό ή σε οποιοδήποτε διοικητικό μηχανισμό. Εγώ δεν λέω ότι τα κόμματα, οι παρατάξεις όλα απαρτίζονται από Αγίου. Έτσι, μπορεί να υπαρισπρίουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι κακοί και δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και παραβιάζουν το καθήκον τους. Και προφανώς πρέπει να ελέγχονται. Μα δεν είναι εκεί το ηθικό πλεονέκτημα. Διότι τότε ξέρετε τι θα κάναμε. Θα μιλάγαμε για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Θα λέγαμε να βρήκαμε ένα κακό. Αυτό το κακό να τον πάρουμε το δικάσουμε.
Όχι, το ηθικό πλεονέκτημα είναι εμείς όλοι είμαστε απριόρι καλοί, έχουμε το πλεονέκτημα, εσείς όλοι είστε απριόρι κακοί, διεφθαρμένοι, εσείς όλοι είστε απευθείας ύποπτοι διαπράξεως αδικημάτων, εμείς όλοι από την από εδώ μεριά εννοείται ότι εξαιρούμαστε οτιδήποτε ελέγχου. Αυτό είναι ότι μεταφέρω τη συζήτηση σε ηθικό επίπεδο. Διότι εκεί δεν ελέγχω τον συγκεκριμένο Χ, Σ, Ωμέγα, ο οποίος έκανε ή δεν έκανε κάτι κακό. Εδώ γινόμαστε, υπάρχει μια σύγκριση μεταξύ των καλών, των ιονί καλών και των κακών. Όσοι από εδώ είναι οι καλοί, οι άλλοι από εκεί είναι οι κακοί. Οι κακοί σε ηθικό επίπεδο, έτσι, οι διεφθαρμένοι. Αυτοί που κλέβουν, αυτοί που ξεπλένουν χρήμα, αυτοί που είναι με το μαύρο κρίμα. Ενώ όλοι από εδώ είναι μια χαρά. Και γι' αυτό τι βλέπετε, πρόσεξτε τη διαφορά αντιλήψεως. Πόσο αυστηροί είμαστε εμείς, που ακόμα και με μια δήλωση, μια άστοχη δήλωση στελέχου μας, ουσιαστικά τον πετάμε απ' έξω, υπάρχουν τέτοιοι βαρύτατοι, αν θέλετε, κανόνες και περιορισμοί. Και πόσο ο κύριος Τσίπρας, για να πάμε λίγο και στην ταμπακέρα, γιατί όλα αυτά δεν γίνανε μόνα τους, ούτε σηκώθηκε μια μέρα από Απαγγελόπουλος και τα έκανε γιατί κάπως φάνηκε. Πόσο ο κύριος Παπάς, πόσο ο κύριος Τσίπρας, τα παρακολουθεί λοιπόν όλα αυτά, έτσι, και δεν έχει πάρει το παραμικρό μέτρο ούτε καν, έχει κάνει μια καθαρή δήλωση. Δηλαδή βλέπει τον Παπά ψευδόμενο. Ψευδόμενο. Εγώ δεν πω τι εννοούσε με τις δωροδοκίες και με τα λεφτά και με τα μαγαζιά και με τις ατζέντες και δώσε μου τη μαρέβα. Δεν θα πω αυτό. Γιατί πει το κύριο Παπά τα αρνείται αυτά. Μάλιστα. Το ότι εψεύστη δημοσίως ότι είναι κάτι πλαστογραφημένο ενώ δεν είναι, απασχολεί ή δεν απασχολεί. Και η απάντηση είναι όχι, δεν απασχολεί. Γιατί δεν απασχολεί. Δηλαδή, αν το έκανε ένας τέλεχος του Μητσοτάκη, αν έλεγε ψέματα με αυτόν τον τρόπο. Ο Μητσοτάκης αυτό έχει τελειώσει χτες. Αυτή είναι η διαφορά. Ωραία, να πάμε και σε άλλα θέματα. Είδα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που γίνεται μια τέτοια ιστορία με αφορμή και την έντονη προκλητικότητα της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα και ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι είδα και διαρροές από το Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με τις θέσεις τις οποίες εξέφρασε ο κ. Δορζάκης, λέγοντας ότι αυτές τις θέσεις είναι προσωπικές και ότι πλέον δεν είναι μέλος του Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν πρόκειται να ανανεωθεί η θητεία του. Είδα ότι το Υπουργείο σας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέμα της παραβατικότητας των Τούρκων αλλιέων και ζητάτε επί της ουσίας, αν αντιλαμβάνομαι καλά, μια Frontex αλλιείας στο Αιγαίο. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε και να το αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα, διότι αντιλαμβάνομαι ότι ένα βασικό κομμάτι των προκλήσεων δεν έχει να κάνει μόνο με τις παραβιάσεις, αλλά έχει να κάνει και με το πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι επί της ουσίας βιώνουν καθημερινά τις παραβιάσεις. Θα ήθελα να μου το σχολιάσετε, αλλά θα ήθελα και ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά τα οποία δηλώνει ο κ. Δωροζάκης, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, εμείς εκείνο το οποίο παρατηρούμε και αυτό το οποίο έθεσα στο Συμβούλιο Υπουργών είναι ότι ενώ και ορθώς είμαστε εξαιρετικά απαιτητικοί με τους αλλιείς μας σε μία σειρά μέτρων τα οποία αφορούν την προστασία των αλλιευμάτων, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και καλά κάνουμε, ξαναλέω. Έτσι. Δεν παίρνω εγώ κριτική θέση σε αυτό. Λέω ότι καλά κάνουμε. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να έχουμε ισχυρά ηχθεία αποθέματα προκειμένου να έχουμε και μια ρωμαλαία αλλία. Ναι. Αλλά αυτό, επειδή η θάλασσα είναι ένα ανοιχτό πράγμα. Επειδή τα ψάρια δεν μένουν σε μια περιοχή, ούτε καταλαβαίνουν τι σημαίνει τα ψάρια ΑΟΣ ή τι σημαίνει παλοκρηπίδα ή τι σημαίνει θαλάσσια σύνορα. Τα ψάρια δεν το καταλαβαίνουν αυτά. Πηγαίνουν όπου είναι να πάνε. Αυτοί λοιπόν που έχουν υποχρέωση να τηρούν αυτού του κανόνε είναι προφανώς οι αλλιείς. Έλληνες αλλιείς, αλλά στην περιοχή δεν αλλιεύουν μόνο Έλληνες αλλιείς, αλλιεύουν και Τούρκοι αλλιείς. Έχουμε διαπιστώσει λοιπόν συστηματικές παραβάσεις από την πλευρά των Τούρκων αλλιείων και ως προς τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η αλλία και ως προς τους χρόνους, γιατί είναι ρυθμισμένοι οι χρόνοι που διεξάγεται η αλλία και ως προς τις μεθόδους, δηλαδή τα αλλιευτικά εργαλεία, και ως προς τις περιοχές, διότι υπάρχουν περιοχές όπου υπάρχουν περιορισμοί,
καταγράφονται με ένα αρκετά εξελιγμένο τεχνολογικό σύστημα όπου καταγράφεται η θέση των αλλιευτικών σταφών, τις οποίες έχουμε γνωστοποιήσει κατά επανάληψη από το 2017. Έχει ξεκινήσει αυτό και μόλις υπάρχει ένας σημαντικός όγκος που τεκμηριώνει αυτές τις παραβάσεις των τρόπων αλλίων. Ωραία. Και λέμε τώρα ότι αυτό θα πρέπει να ανέβει σε ένα επίπεδο ευρωπαϊκό. Γιατί? Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εθελοτυφλούμε εάν μένει οι Έλληνες αλλιείς ή εγώ να πω οι Ευρωπαίοι αλλιείς τηρούν όλες τις υποχρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται για την προστασία του χτιοαποθεμάτων που προφανώς αποτελούν και περιορισμό στον τρόπο με τον οποίο αλλιεύουν. Άρα, στην πραγματικότητα έχουν και μειωμένη απόδοση από πλευράς εισοδήματος, καθώς τηρούν όλους αυτούς τους περιορισμούς. Αλλά δεν πετυχαίνουμε, δεν είναι μόνο η απώλεια του εισοδήματος και ο αθέμητος ανταγωνισμός που υφίσταται η ελληνική αλλία από την Τουρκία. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα περιβαλλοντικό. Υπάρχει το ζήτημα των εχθειοαποθεμάτων. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί μπαίνουν για να ενισχύσουμε ακριβώς το ιχθυοπαθέματα, για να ενισχύσουμε τη ζωντάνια και τη ζωτικότητα της Μεσογείου. Αν λοιπόν αυτά δεν τηρούνται, γιατί πάει κάποιος και τα ψαρεύει όλα και τα σκοτώνει όλα, τότε και η όλη περιβαλλοντική προσπάθεια την οποία κάνουν οι Έλληνες αλλιείς, οι Ευρωπαίοι αλλιείς, στην πραγματικότητα πέφτει στο κενό. Άρα λοιπόν εγώ εκείνο που ανέπτυξα και εκείνο το οποίο ζήτησα να μου πει η Επιτροπή τι πρόκειται να κάνει, και σε αυτό και η Κύπρος υποστήριξε τις δηλώσεις τις οποίες έκανα εγώ, γιατί αντιμετωπίζει ένα παρόμοιο πρόβλημα. Εκείνο το οποίο είπαμε είναι ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το πράγμα να το σηκώσει, να το σηκώσει στα διεθνή φόρα που ρυθμίζουν την αλληλεία και να εξελέγξει την Τουρκία για τη συμπεριφορά της αυτή και να υπάρξει και ένας αποτελεσματικός μηχανισμός περιφρούρησης ουσιαστικά των διεθνών συμφωνιών σε σχέση με τα τουρκικά αλλιευτικά. Δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε ένα αποτελεσματικό μηχανισμό, γιατί σήμερα ο μηχανισμός που υπάρχει, ναι, μεν εποπτεύει, αλλά δεν παρεμβαίνει αποτελεσματικά. Επομένως, πρέπει αυτό να προχωρήσει και αυτό είναι που ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία, να σας πάω και σε ένα άλλο θέμα. Θέλω το σχολείο σας για τις δηλώσεις του Ροζάκη. Το Υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι αυτές είναι προσωπικές του απόψεις. Προφανώς, βεβαίως, από τα μέσα της αντιπολίτευσης χρεώνονται ως προτάσεις της κυβέρνησης. Θα ήθελα ένα σχολείο δικό σας. Εντάξει, δεν είναι εξαφές ότι δεν είναι θέση της κυβέρνησης, αφού το διαχώρησε με καθαρό τρόπο η κυβέρνηση. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, αν η κυβέρνηση υιοθετούσε έστω και κατελάχιστον τις θέσεις του Ροζάκη, θα έρχεται να κάνει κάτι απλό, να σιωπήσει. Αν θέλετε και σε μία έκφραση των απόψεων ενός προσώπου, το οποίο σήμερα δεν έχει θεσμικό ρόλο, ή είχε κάποια στιγμή, αλλά σήμερα δεν έχει θεσμικό ρόλο, το γεγονός ότι η κυβέρνηση παίρνει με τόσο καθαρό τρόπο θέση κατά των απόψεων αυτών, χαρακτηρίζοντάς τις προσωπικές και ότι πάντως προφανώς δεν απηχούν αυτές οι απόψεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική, νομίζω ότι κλείνει τη συζήτηση. Δηλαδή, πια δεν πρέπει να είσαι απολύτως κακόπιστος για να θεωρήσεις ότι υπάρχει οποιαδήποτε τάξη των απόψεων του κ. Ροζάκη με την κυβερνητική θέση. Ωραία, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Μιλώ για το περίφημο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, κύριε Υπουργέ. Ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θυμίζω την περίοδο που γίνονταν οι διαδηλώσεις για το Μακεδονικό, είχαμε την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η οποία έβγαινε στα κανάλια και έλεγε ότι παρακολουθούμε στο Facebook ορισμένες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι τέλος πάντων δηλώνουν ότι μπορεί να προκαλέσουν, να δημιουργήσουν επεισόδια. Όταν είχαμε τότε τις περιπτώσεις των επιθέσεων με χημικά από τους αστυνομικούς. Τώρα ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει για χοντικής πρόβλεψης, φασίζουσας έμπνευσης νομοσχέδιο και ούτω καθεξής. Θα ήθελα ένα σχόλιο και γι' αυτό. Ακούστε. Το πρώτο και βασικό, στο οποίο αναρωτιέμαι αν μπορεί πραγματικά να διαφωνήσει κανείς. Το δικαίωμα του συνέρχεστε, το δικαίωμα του συναθρίζεστε, το δικαίωμα λοιπόν της διαδήλωσης, να το πω έτσι, το να μαζευτούν κάποιοι άνθρωποι και να διαδηλώσουν για να πούνε την άποψή τους, προφανώς είναι συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα. Αλλά δεν είναι ένα απόλυτο δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ασκείται σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με κανόνες και περιορισμούς. Ποιοι είναι οι εύλογοι κανόνες και περιορισμοί που μπορούν να τεθούν και για ποιο λόγο? Διότι προφανώς δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, γιατί συγκρούεται με άλλα επίσης ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Παραδείγματος χάρη συγκρούεται με το δικαίωμα που έχει ο καθένας στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και μέσα από την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του
Αυτό είναι κομμάτι που προστατεύει την επαγγελματική δραστηριότητα. Για παράδειγμα, δεν γίνεται επειδή θέλουν 50 να κάνουν διαδήλωση ταυτόχρονα να παρακολύεται η λειτουργία των εμπορικού κέντρου και να παθαίνουν τεράστια οικονομική ζημιά χιλιάδες άνθρωποι εργαζόμενοι υπάλληλοι επιχείρησης. Αντιστοίχως, το δικαίωμα στην κυκλοφορία, στην κίνηση. Το δικαίωμα του καθενός να κινείται και να κινείται απρόσκοπτα και ελεύθερα. Το απρόσκοπτα και ελεύθερα σημαίνει ότι δεν μπορεί πάλι 50 άνθρωποι να κλείνουν το κέντρο της Αθήνας και εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι που κινούνται να υφίστανται απίστευτες ταλαιπωρίες στη μετακίνησή τους, γιατί αυτοί 50 θέλουν να πάνε να κάνουν μια παράσταση διαμαρτυρίας κάπου. Και όχι μόνο και αυτοί που κινούνται. Θυμίζω ότι μέσα στο Μάιο και. Το άλλο το οποίο είναι κρίσιμο, κύριε Τζένο. Μιλώ και για τους καταστηματάρχες. Το δικαίωμα στην περιουσία. Το δικαίωμα στην σωματική ακαιρεότητα. Το δικαίωμα στη ζωή. Έτσι, για να θυμηθούμε τη Μαρφή. Που σημαίνει τι. Ότι για ό,τι γίνεται, δηλαδή, θέλω να διαμαρτυρηθώ. Οργάνωσα τη διαμαρτυρία μου. Ναι, παρεμπιπτόντως, στα πλαίσια της διαμαρτύρου μου καταστράφηκαν και 100 μαγαζιά. Όπα, δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να έχει μια ευθύνη εδώ. Βεβαίως θα διαμαρτυρηθείς, αλλά θα διαμαρτυρηθείς με έναν τρόπο νόμιμο. Με έναν τρόπο κόσμιο, με έναν τρόπο ευθετή, με έναν τρόπο που δεν προξενεί ζημίες σε άλλους. Άρα λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε θέματα ρήξης. Όταν για παράδειγμα έρχεται και λέει και κάποιος, μα θέλω να μου πείτε ότι θα οργανώσετε αυτή τη διαδήλωση. Θέλω να μου πείτε. Ποια είναι η εκτίμηση του αριθμού όπου πρόκειται να συγκεντρωθεί σε αυτή τη διαδήλωση. Αν είναι 50, παιδιά, πάτε και στο πεζοδρόμιο, θα χαλάσει ο κόσμος. Ακούστε, δεν είπαμε να μην την κάνετε τη διαδήλωση. Αλλά δεν είναι επειδή εσείς είστε 50, 100, 150 άνθρωποι, ανάγκη να κλείσουμε 4 λωρίδες του σταδίου, προκειμένου να διαλυθεί όλη η κυκλοφορία της Αθήνας. Ή όρισε μου, σε παρακαλώ, έναν υπεύθυνο, εσύ που είσαι οργανωτικός φορέας, να ξέρω. Ότι ο οργανωτικός φορέας θα κοιτάξει να δει ποιοι είναι στη διαδήλωση την οποία καλεί και, εν πάση περιπτώσει, να συνεργαστεί με την αστυνομία εφόσον έχουν παρισφρήσει ξένα άτομα που δεν τον αντιπροσωπεύουν, να ενημερώσει την αστυνομία σχετικά προκειμένου να πάρει τα μέτρα της για να αποσύσει και ο ίδιος την ευθύνη από αυτό το πράγμα. Αυτοί λοιπόν είναι ορισμένοι βασικοί κανόνες, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τι πρόβλημα δημιουργούν. Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ πηγάζει και όλα αυτές τις αστειότητες. Περί φασίζουσας, λέει, συλλήψεως, ρύθμιση, πηγάζει από το ότι για μια ακόμη φορά φαίνεται πού στέκεται και πού βρίσκεται οι φίλοι, πού βρίσκονται οι φίλιες δυνάμεις, ας το πω, με την αξιωματική αντιπολίτευση. Με ποιους αισθάνεται οικείος. Διότι αυτό ποιο μπορεί να ενοχλεί. Λέει ηγεσέ. Ποια ηγεσέ. Ηγεσέ. Θα εφαρμόσει τον νόμο και θα κάνει τη διαδήλωση που θέλει. Ναι, το ξεκαθάρισε και ο Χρυσογοήδης. Δεν αφορά τα τριτοβάθμια. Μα ποιος θα περιορίσει τη διαδήλωση. Ναι, αλλά άμα μαζευτούν 50 μυστήριοι, αναρχικοί, ό,τι λένε ανταξιαστές ή οτιδήποτε, με συγχωρείτε, οι οποίοι παρισφρίουν πίσω από την ουρά της τάδε πορείας, η οποία όμως πορεία βασικά του παρέχει και κάλυψη, όχι, ας πάρει ο καθένας την ευθύνη του εδώ, έτσι, ή... Το κάθε μικροσωματείο, γιατί μαζευτήκανε 30, ας πούμε, οι οποίοι θέλουν να διαδηλώσουν για κάτι. 140 πορείες το δίμηνο. Δεν το λες και χούντα αυτό μεταξύ μας τώρα. Μάιο, Ιούνιο. Αυτό λέω. Και αν πούμε σε αυτούς τους καλούς ανθρώπους που επενδύουν, εντάξει, οι συμπολίτες μας είναι, θέλουν να πούνε την άποψή τους και να διαδηλώσουν για το θέμα. Καμία αντίρρηση. Δηλαδή, άμα του πούμε, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, είστε 50, δεν μπορεί να κλείνετε 4 λωρίδες τρόπο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ή του λέμε κάτι τρομερό, ας πούμε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.